ποσοστό. Είναι αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώστε το δελτίο μας. Σας ευχαριστώ. Οι 6 χώρες της Μεσογείου επέλεξαν Ελλάδα. Mediterranean Beach Games 2019. Η Ελλάδα ξανά στο παιχνίδι. Έχετε πρόβλημα με το αυτοκίνητό σας, το πήρατε από το σέρβις, αλλά συνεχίζει να διαμαρτύρεται? Μα έχετε μιλήσει με τον ειδικό? Αν όχι, ελάτε στο εξειδικευμένο συνεργείο Renault Βασίλης Γιάνναρος. Μόνο εδώ μπορείτε να έχετε λεπτομερή περιγραφή της κατάστασης του αυτοκίνητου σας. Οι τεχνικοί μας βρίσκονται κάθε στιγμή κοντά σας για να εξηγήσουν, να καθοδηγήσουν, να λύσουν το πρόβλημά σας. Renault Βασίλης Γιάνναρος. Ακτίδη Νέων 137 έναντι Village Park. Τηλέφωνο 2610 525 779. Ρενό, Βασίλης Γιάνναρος. Παντού, πάντα κοντά σας. Οι 26 χώρες της Μεσογείου επέλεξαν Ελλάδα. Mediterranean Beach Games 2019. Η Ελλάδα ξανά στο παιχνίδι. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η, 18 Ιουλίου και παρακολουθείτε τα νέα από την Πάτρα και τη Δυτική Ελλάδα υπέρ της ίδρυσης της νομικής σχολής στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Τάχθηκε κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδος. Παράλληλα, σήμερα ο Απόστολος Κατσιφάρας σε δηλώσεις του σχολίασε και τα όσα ακούγονται για την Πατρών Πύργου, την έντονη φημολογία που υπάρχει για την επαναδημοπράτηση του έργου. Πάμε να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις του. Η νομική σχολή στην Πάτρα είναι μια κατάκτηση ακαδημαϊκή και αφορά και την περιφέρεια και τη χώρα. Γι' αυτό πρέπει να μην προχωρήσει η κυβέρνηση σε μια βιαστική και αποσπασματική κίνηση που εγώ τουλάχιστον δεν την κατανοώ. Πολύ απλά δεν κατανοώ πώς είναι η πρώτη απόφαση και πριν τις προγραμματικές δηλώσεις. Εμείς συνεδριάσαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο και περίπου με μια μεγάλη ομοφωνία είμαστε υπέρ της ίδρυσης νομικής σχολής και ταυτόχρονα με το 2020 να έχουμε τα μηχανογραφικά. Το δεύτερο που αποφασίσαμε, θα αναλάβουμε μια διευρυμένη επιτροπή με φορείς, επιστημονικούς, πανεπιστημιακούς, την περιφέρεια για διάλογο με το Υπουργείο και την κυβέρνηση. Το τρίτο που αποφασίσαμε, η περιφέρεια μπορεί πραγματικά έμπρακτα να στηρίξει για την κατασκευή των βασικών υποδομών, των κτηριακών για όλες τις νέες σχολές που ιδρύονται στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Τη νομική σχολή, τη γεωπονική, αλλά και τα ΤΕΦΑ στην Ηλία. Και το τέταρτο μεγάλο θέμα που μας αφορά και αφορά όλους έχει να κάνει με το Πανεπιστήμιο και το μέλλον του. Η νομική έρχεται και προσθέτει.
θα κάνω ένα ερώτημα το οποίο αν δεν απαντηθεί σήμερα για τα επόμενα χρόνια θα ξανατίθεται από άλλους. Θα αφήσουμε μία ευκαιρία μεγάλη να πάει χαμένη ή θα μπούμε μπροστά για να δώσουμε μία θετική διέξοδο. Η κυβέρνηση πρέπει να επανεκτιμήσει τη θέση της. Θεωρώ ότι είναι βιαστική και είναι και αποσπασματική. Και εάν η κυβέρνηση δεν αλλάξει θέση, ουσιαστικά θα έχει πει μόνο ένα όχι σε ένα όραμα και του Πανεπιστημίου και της Περιφέρειας, αλλά και όλων των πολιτών της Δυτικής Ελλάδας. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα επαναληφθεί το ίδιο λάθος. Το πρώτο μεγάλο λάθος έγινε όταν βγήκε από τη σύμβαση παραχώρησης. Το δεύτερο μεγάλο λάθος έγινε από την επόμενη κυβέρνηση, που το ένα τμήμα τα έκανε 8 τμήματα, με αποτέλεσμα να καθυστερήσουν όλες οι διαγωνιστικές διαδικασίες. Ελπίζω να μην επαναληφθεί ένα ακόμη μεγάλο λάθος που θα ξαναφέρει την Πατρών Πύργου στο αόριστο μέλλον. Εμείς ως Περιφερειακή Αρχή και προσωπικά από το 2011 δώσαμε και αναλάβαμε μεγάλες πρωτοβουλίες για την επανεκκίνηση των τότε μεγάλων εργοταξίων στην Ιόνια και στην Ολυμπιαδό. Θα είμαστε εδώ ανεξάρτητα από τη θέση που θα έχουμε ευθύνης, αλλά ως ενεργοί πολίτες να διεκδικούμε το αυτονόητο, που δεν είναι άλλο η ολοκλήρωση στο σύνολό της Ολυμπίας Οδού. Δηλαδή, από την Αθήνα, Πάτρα, Πύργος, Τσακώνα. Ολυμπία Οδός για μας είναι το σύνολο του φυσικού και τεχνικού αντικειμένου της Ολυμπίας Οδού. Πάμε όμως αμέσως τώρα να συνδεθούμε με το στούντιο όπου βρίσκεται ο συνάδελφος Σωτήρης Παπανδρέου να ενημερωθούμε για όλες τις εξελίξεις που υπάρχουν. Έχουμε παρέμβαση και από το Επιμελητήριο για την Νομική Σχολή. Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ελένη. Λοιπόν, το θέμα της νομικής συνεχίζει να απασχολεί και από ό,τι φαίνεται υπάρχουν και πάρα πολλές παρεμβάσεις. Ναι, σήμερα είχαμε μία ακόμα παρέμβαση από την πλευρά του Επιμελητηρίου Αχαΐας, το οποίο η δίκη του οποίου συνεδρίασε χθες και αποφάσισε να αποστείλει ένα ψήφισμα στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στην ουσία, Ελένη, να πούμε ότι υιοθετεί την θέση της Συγκλήτου το Επιμελητήριο Αχαΐας, υποστηρίζοντας ότι η νομική επιστήμη δεν συνδέεται μόνο με το επάγγελμα του δικηγόρου, αλλά και με πλήθος άλλων επαγγελμάτων, μεταξύ αυτών και με την επιχειρηματική δραστηριότητα. Επίσης, το Επιμελητήριο προτείνει και συμφωνεί σε απόλυτο βαθμό με τον προγραμματισμό της κυβέρνησης για τη δημιουργία αγγλόφωνων τμήματων, μεταξύ των άλλων και στο Πανεπιστήμιο Πατρών, απόφαση που θα προσδώσει σημαντικό επιστημονικό και οικονομικό όφελος στην περιοχή, όπως αναφέρεται στο ψήφισμα. Το σημαντικό δε πως θα συγκεντρώσει φοιτητές που ήδη σπουδάζουν σε αγγλόφωνες σχολές νομικών επιστημών στο εξωτερικό. Αναφέρεται φυσικά σε Έλληνες φοιτητές που έχουν φύγει στο εξωτερικό. Παράλληλα, το Επιμελητήριο Αχαΐας ζητά από τον Πρωθυπουργό την αναστολή των ενεργειών της κυβέρνησης για την ακύρωση της απόφασης για την νομική σχολή, ώστε να προηγηθεί διαβούλευση και να μας δοθεί η δυνατότητα, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, εμπεριστατωμένα, να εκφράσουμε τις απόψεις μας πριν την οριστική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και της κυβέρνησης. Να θυμίσουμε και να τονίσουμε, Ελένη, ότι αυτή την ώρα πραγματοποιείται και μία σύσκεψη, μία ανοιχτή εκδήλωση, θα λέγαμε καλύτερα, που διοργανώνει ο Δικηγορικός Σύλλογος της Πάτρας, στα γραφεία του, στην αίθουσά του. Έχει καλέσει και παρευρίσκονται φορείς της πόλης και φυσικά και οι Πρετανικές Αρχές, προκειμένου να σχηματιστεί ένα ψήφισμα, το οποίο θα αποσταλεί και αυτό στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και ενδεχομένως να αποφασιστούν και κάποιες άλλες πρωτοβουλίες πιο ενεργητικές προς την κατεύθυνση ακύρωσης, όπως είπαμε, των εξαγγελιών της Υπουργού Παιδείας της κυρίας Κεραμέως, με τις οποίες πριν από λίγες ημέρες ακούσαμε ότι αντιτίθεται το Υπουργείο και ακυρώνει όλες τις ενέργειες που είχαν γίνει σήμερα για την ίδρυση της νομικής σχολής στην Πάτρα. Και σε συμπλήρωση όλων των παραπάνω που είπαμε, να πούμε ότι και χθες το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας εξέδωσε το ψήφισμά του, τάσεται ενάντια στην κατάργηση της νοηδρυθής νομικής σχολής και προχωρά σε κλίμα ομοφωνίας και στη σύσταση Επιτροπής Διαλόγου με το Υπουργείο Παιδείας, όπως είχαμε πει, είχαμε προαναγγείλει χθες στο Δελτίο Ειδήσεων το χθεσινό, με την Έφη Καρούνια. Στην Επιτροπή θα μετέχουν τόσο ο Απόστολος Κατσιφάρας όσο και ο Νεκλεγής Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας να πούμε ότι υπήρξε σύγκληση απόψεων μεταξύ των δύο πλευρών. Κατά μία έννοια λαμβάνεται μία πολιτική θέση από το παρόν σώμα του Περιφερειακού Συμβουλίου, ωστόσο αφήνεται και ένα ελεύθερο πεδίο, θα μπορούσαμε να πούμε, στον καινούριο Περιφερειάρχη, τον Νεκτάριο Φαρμάκη, να δράσει και αυτός από την πλευρά του και να διαμορφώσει τις μετέπειτα εξελίξεις από το Σεπτέμβριο και μετά. Είδομεν σε σχέση με τις εξελίξεις. Όπως και να έχει, θα υπάρξουν εξελίξεις, γιατί βλέπουμε ότι η περιοχή δεν μπορεί να δεχθεί αυτή την απόφαση, που να θυμίσουμε ότι ήταν έτσι και από τις πρώτες αποφάσεις που πάρθηκαν και προκάλεσε και πολύ μεγάλη εντύπωση. Ομολογουμένως, σε επικοινωνιακό επίπεδο θα μπορούσαμε να πούμε ότι η καινούργια κυβέρνηση εδώ δεν ξεκίνησε καλά. Έκανε, ας μας επιτραπεί έκφραση, κάποια φάουλ σε σχέση με την περιοχή, όχι μόνο στο θέμα της νομικής, αλλά όπως βλέπουμε υπάρχουν πολλά ερωτηματικά και με το τι θα πράξει σε σχέση με την Εθνική Οδό Πατρών Πύργου. Ναι, ένα ζήτημα που έχει ξεσηκώσει και αυτό πολλές διαμαρτυρίες. Μην πούμε θύελλα αντιδράσεων, αλλά διαμαρτυρίες και τουλάχιστον επιφυλάξεις. Διαμαρτυρίες τόσο από την Αχαΐα όσο και από την Ηλία, και θα δούμε και τις επόμενες μέρες τι ακριβώς έχει αποφασίσει η κυβέρνηση. Αν σκέφτεται κάτι, βέβαια θα τα είναι μέσα σε αυτά που θα συζητήσουμε σε λίγο σε σχέση με τις προγραμματικές δηλώσεις. Πριν πάμε στις προγραμματικές όμως δηλώσεις της κυβέρνησης που θα ξεκινήσουν το Σάββατο, θέλω να πάμε στο θέμα του θαλασσίου μετώπου. Ναι. Το θαλάσσιο μέτωπο ανήκει στην Πάτρα. Να θυμίσουμε ότι σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος από την ημέρα που είχαμε και το νόμο. Και τώρα τι είναι το θέμα και το ερώτημα είναι τι έχει γίνει. Βεβαίως. Σήμερα συμπληρώνεται, όπως είπες, ένας χρόνος από την ημέρα που η προηγούμενη κυβέρνηση με το άρθρο 67 του νόμου 4554 παραχώρησε και τυπικά στο Δήμο της Πάτρας το θαλάσσιο μέτωπο. Μιλάμε, Ελένη, για τη χρήση, τη διαχείριση και την εκμετάλλευση του τμήματος της παραλιακής ζώνης που απαχωροκτηρίστηκε από χερσαία λιμενική ζώνη ήδη από το Φεβρουάριο του 2017 με απόφαση του ΟΛΠΑ. Θυμόμαστε όλοι ότι για αυτή την πολυπόθητη απόφαση είχαν γίνει από το 2001, αν θυμάστε όλοι, από το λιμενικό ταμείο τότε που μετατράπηκε σε όλπα, όλες οι απαραίτητες κινήσεις, παρεμβάσεις, διαμαρτυρίες, πορείες, συγκεντρώσεις στην πόλη της Πάτρας, δημοσιεύματα, αρθρογραφία, υπήρχαν πάρα πολλές. Ολόκληρο βιβλίο μπορεί να γραφτεί γύρω από αυτή την υπόθεση. Κινητοποιήσεις, ακόμα και ακτιβιστικές ενέργειες από τη σημερινή Δημοτική Αρχή με το κόψιμο κυκλιοδομάτων και το κρέμισμα τμήματων από το μαντρότυχο της λιμενικής ζώνης, όπως θυμόμαστε. Και είχαμε κάνει ακόμα και είχαμε φτάσει μέχρι και στο σημείο να γίνει και ένας προκαταρκτικός αρχιτεκτονικός διαγωνισμός με πρωτοβουλία του Συλλόγου Αρχιτεκτών Αχαΐας, προκειμένου να κατατεθούν κάποιες υποτυπώδεις, κάποιες αρχικές προτάσεις για το πώς θα πρέπει να αξιοποιηθεί όλη αυτή η μεγάλη περιουσία που πλέον ανήκει στο Δήμο Πατρέων. Για τη διαμόρφωση ο λόγος του παραλιακού μετώπου, και μην ξεχνάμε ότι η παραχώρηση του παραλιακού μετώπου έγινε με το βασικό επιχείρημα της ανάπλασης και της αξιοποίησης. Σαφώς. Προς όφελος του πατραϊκού λαού και την κάλυψη διαφόρων αναγκών του Δήμου Πατρέων σε επίπεδο πολιτιστικών, αθλητικών και άλλων κοινοφελών σκοπών. Πού είμαστε σήμερα, Ελένη? Όλοι το καταλαβαίνουμε, είμαστε ακόμα στο μηδέν για την εξυπηρέτηση όλων αυτών των στόχων. Πέρα από τη διαμόρφωση του χώρου, για να γίνονται κάποιες βόλτες από το κοινό, και καλώς έπραξε η Δημοτική Αρχή ανοίγοντας το Νότιο Πάρκο, μέχρι μέσα δεν έχουμε δει τίποτα παραπάνω. Το ετοιμόροπο πρώην τελωνείο, όπως ξέρουμε καλά, παραμένει στην προβλήτα της Οδού Κούναρη, εκεί όπου προβλεπόταν να γίνει, όπως θυμόμαστε, εκθεσιακό κέντρο για κλαδικές εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις. Και επίσης να θυμίσουμε ότι στο νόμο της παραχώρησης οι υπηρεσίες αυτές του πρώην τελωνείου έπρεπε να υποχρεωθούν να μετεγκατασταθούν εντός 6 μηνών από την εξέβρεση κατάλληλου χώρου. Έτσι και έγινε, αλλά όχι πλήρως. Μέσα σε όλο αυτό το γενικότερο σχέδιο υπήρχε, θυμόμαστε, και η κατασκευή και η δημιουργία της μαρίνας Mega Yacht. Μέχρι στιγμής τι έχουμε? Ένα μέγα πάρκινγκ έχουμε στην Αγίου Νικολάου. Πραγματικά. Αντί για γιότ και πολυτελή σκάφη, βλέπουμε παρκαρισμένα αυτοκίνητα κατά εκατοντάδες. Και βέβαια έχει περάσει, όπως είπες και εσύ στην αρχή, ένας ολόκληρος χρόνος και μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει απολύτως τίποτα. Το ζήτημα βέβαια είναι πώς θα κινηθεί η Δημοτική Αρχή πρώτα απ' όλα από εδώ και στο εξής σε σχέση και με την καινούρια κυβέρνηση, γιατί πλέον έχουμε μια καινούρια κυβέρνηση στην εξουσία της χώρας. Θα πρέπει να δούμε πώς θα τοποθετηθεί και η ίδια
η πολιτική εξουσία απέναντι στα αιτήματα που θα θέσει ο Δήμος Πατραίων. Το μεγάλο ζήτημα φυσικά είναι η εξέβρεση των κονδυλίων για την διαμόρφωση όλου αυτού του μεγάλου παράλιου μετόπου που εκτείνεται σε μήκος χιλιομέτρων κατά μήκος της πόλης του παραλιακού μετόπου στην παραθαλάσσια περιοχή. Είναι ένας χώρος μεγάλης αξίας για το Δήμο Πατραίων και μεγάλης αξίας και για τους πολίτες. Θα αλλάξει την εικόνα της πόλης. Να αλλάξει την εικόνα της πόλης. Έτσι. Δεν το συζητάμε. Για να αλλάξει όμως και η εικόνα, θα πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα πάνω σε αυτό το μέτωπο. Και γι' αυτό θα πρέπει η Δημοτική Αρχή να κινητοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, να δούμε συγκεκριμένα πράγματα και προθέσεις τι ακριβώς σχεδιάζει να κάνει από αυτού. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν το επόμενο διάστημα τι εξελίξεις θα υπάρχουν, γιατί πραγματικά αυτός ο χώρος μένει να αξιοποιηθεί, όπως είπαμε, για να αλλάξει την εικόνα της πόλης. Και πάμε τώρα, Σωτήρη, σε αυτό που αναφέραμε πριν από λίγο, προγραμματικές δηλώσεις. Η κυβέρνηση θα ξεκινήσει το Σάββατο. Και τι περιμένουμε για την Πάτρα? Ναι. Να πούμε, ξεκινώντας, Ελένη, ότι σε εντατικούς ρυθμούς εισέρχεται η Βουλή. Χθες ορκίστηκε, οι νέοι βουλευτές ορκίστηκαν. Έχουμε εν ώψη της συζήτησης των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης και της παροχής ψήφου εμπιστοσύνης. Όλη αυτή η διαδικασία θα γίνει το τρίμερο, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Ξεκινάει το Σάββατο με τις προγραμματικές δηλώσεις. Στόχος είναι η Βουλή να είναι έτοιμη σε επίπεδο κοινοβουλευτικών επιτροπών από την Τετάρτη 24 Ιουλίου για να συζητήσει και να επεξεργαστεί τα πρώτα νομοσχέδια που θα φέρει η κυβέρνηση. Και όπως ακούγεται, από τα πρώτα νομοσχέδια θα είναι φορολογικό. Περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε και να ακούσουμε τις προτάσεις που θα καταθέσει στη Βουλή η κυβέρνηση για να ψηφιστούν. Και κατά συνέπεια, αφού τα κόμματα ορίσουν τους βουλευτές που θα κατανεμηθούν στις διαρκείς κοινοβουλευτικές επιτροπές, θα προχωρήσει και η συγκρότηση των επιτροπών και η εκλογή των προεδρίων τους ως την ερχόμενη Τετάρτη. Το Σάββατο, τώρα, επειδή του θέματος που συζητούμε, θα ανοίξει η συνεδρίαση με τις προγραμματικές δηλώσεις από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Και θα ακολουθήσουν στο βήμα οι πρώτοι ομιλητές που θα οριστούν από τα κόμματα. Εδώ περιμένουμε να ακούσουμε διάφορα πράγματα. Μεταξύ άλλων, περιμένουμε να ακούσουμε και τις προθέσεις, τις διαθέσεις της κυβέρνησης για σημαντικά ζητήματα της Πάτρας. Και φυσικά, από τα πρώτα που απασχολούν την περιοχή μας είναι να ακούσουμε τι ακριβώς έχει να πει η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών γύρω από το μεγάλο ζήτημα του έργου της Πατρών Πύργου. Αυτό είναι το μεγάλο έργο, το μεγάλο θέμα που μας απασχολεί και τις τελευταίες ημέρες, με αφορμή και τις διαθέσεις που διέρευσαν από κύκλους του Υπουργείου Υποδομών και σε σχέση με τις διαθέσεις που έχει η νέα ηγεσία, για το αν δηλαδή θα πρέπει να θα προχωρήσει σε επαναδημοπράτηση του έργου ή αν θα συνεχίσει με την παρούσα κατάσταση όπως τη γνωρίζουμε, με τις 4 εργολαβίες δηλαδή που έχουν ήδη εγκατασταθεί και τις άλλες 3 που βρίσκονται σε μια κατάσταση ακόμα εκκρεμή. Για την Πατρών Πύργο, όπως είπαμε, είναι αυτό το ζήτημα που μένει να απαντηθεί και να δούμε τις διαθέσεις. Επίσης, θα πρέπει να ακούσουμε πάλι από την πλευρά του Υπουργείου Υποδομών. Εκεί, όπως καταλαβαίνεις, είναι τα πολλά θέματα που περιμένουμε να ακούσουμε, γιατί αυτό είναι το ζήτημα που απασχολούν κυρίως την περιοχή σε σχέση με την νέα σύνθεση της κυβέρνησης. Τα έργα δηλαδή που υλοποιούνται ή πρόκειται να υλοποιηθούν στην περιοχή. Το άλλο μεγάλο θέμα είναι το τρένο. Η υπογειοποίηση του τρένου και να δούμε εκεί αν υπάρχουν προθέσεις να αλλάξει κάτι σε σχέση με τους σχεδιασμούς που, όπως ξέραμε, έχουν δρομολογηθεί μέχρι σήμερα. Πάρα πολλές διαδικασίες. Ναι. Βρισκόμαστε σε μια διαδικασία, όπως είπαμε, προμελέτης αυτή τη στιγμή από τον ανάδοχο που έχει το έργο του τρένου της σιδηροδρομικής γραμμής μέχρι το Ρίο. Πραγματοποιείται αυτή η προμελέτη με οδηγίες από την πλευρά της ΕΡΓΟΣΕ για να διαπιστωθεί πώς θα γίνει η υπογειοποίηση, να καθοριστεί πώς θα γίνει το θέμα της υπογειοποίησης μέχρι τον σταθμό του Αγίου Διονυσίου και από εκεί και πέρα να προχωρήσουν και τα υπόλοιπα και οι υπόλοιπες μελέτες οριστικές για το υπόλοιπο κομμάτι της υπογειοποίησης από τον Άγιο Διονύσιο μέχρι τον Άγιο Ανδρέα και από εκεί και μετά μέχρι να κλείσει η σιδηροδρομική γραμμή να ολοκληρωθεί μέχρι το νέο λιμάνι. Όλα αυτά τα ζητήματα υπάρχουν μέχρι στιγμής σε επίπεδο διακηρύξεων, υπάρχουν μέχρι στιγμής σε επίπεδο προετοιμασίας και προμελετών, όμως μένει να τα δούμε και σε οριστικοποίηση, σε μια οριστική μορφή, ειδικά για το κομμάτι της υπογειοποίησης από τον Άγιο Διονύσιο μέχρι τον Άγιο Ανδρέα, βρισκόμαστε ακόμα σε ένα κενό χρηματοδότησης και κενό χρονοδιαγραμμάτων. Μιας και τα χρήματα που υπάρχουν διαθέσιμα μέχρι σήμερα, είναι σαφές ότι φτάνουν μέχρι την κατασκευή της υπογειοποίησης μέχρι τον Άγιο Διονύσιο. Από εκεί και μετά υπάρχουν μόνο διαθέσεις και προθέσεις εκ μέρους που είχαν διατυπωθεί από την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών. Μένει να ακούσουμε τι σκοπεύει να κάνει από αυτού η νέα ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και αν έχει κάποιους σκοπούς άλλους που δεν συμβαδίζουν με τις διαθέσεις και τις αποφάσεις της πόλης. Αυτό θα είναι το πιο ενδιαφέρον ζήτημα, πιστεύω.
Είναι αρκετά πράγματα που θα συμβούν μέσα στις επόμενες ημέρες. Περιμένουμε λοιπόν να ξεκαθαρίσει το τοπίο, ειδικά για τα δύο μεγάλα έργα που ανέφερε στην περιοχή. Θα τα δούμε μέσα από τις προγραμματικές δηλώσεις. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Σωτήρη, για τις πληροφορίες. Έντονο προβληματισμό προκάλεσε η καταγγελία του Προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας Χάρη Τσίτσικα για γιατρό που αρνήθηκε να εξετάσει νεαρό ασθενή που μεταφέρθηκε στην ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών από αστυνομικούς. Η τηλεόραση του Best απευθύνθηκε για το συμβάν στη διοικήτρια του νοσοκομείου. Παράλληλα, ανακοίνωση έχει υπάρξει και από την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Αχαΐας. Έντονο προβληματισμό προκάλεσε η καταγγελία του Προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας Χάρη Τσίτσικα για γιατρό που φέρεται να αρνήθηκε να εξετάσει νεαρό άτομο με ψυχιατρικά προβλήματα όταν αυτό μεταφέρθηκε στην ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών. Από χτες το απόγευμα λοιπόν το όχημα αυτό πήγε στο νοσοκομείο του Ρίου και μέχρι εδώ και μισή ώρα που μιλάμε ο άνθρωπος ούτε έχει εξεταστεί. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχω, η γιατρός εκεί έχει αρνηθεί να τον εξετάσει και υπάρχουν αλλεπάλληλες αλλαγές βαρδιών περιπολικών από χτες το απόγευμα μέχρι και τώρα που μιλάμε. Μέχρι και σήμερα το πρωί. Με έναν άνθρωπο ψυχικά άρρωστο να περιμένει έξω από την ψυχιατρική και κανείς δεν ενδιαφέρεται ούτε για τους αστυνομικούς που είναι εκεί ούτε για τον άνθρωπο αυτό. Ο συγκεκριμένος ασθενής, ο οποίος μεταφέρεται με την αστυνομία, δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται. Είναι, θα το λέγαμε σε εισαγωγικά, κάπως τακτικός. Να μην παρεξηγηθεί ότι το τακτικό σημαίνει ότι δεν τη χάνει περίθαλψης και θεραπείας και έτσι έρχεται. Η ψυχιατρική ασθενής, ο καθένας, είναι μια οντότητα διαφορετική. Δεν είναι μια κοιλιακό άλγος ιστορία κλινική για να κάνεις τα ίδια πράγματα. Οπότε χρειάζεται μια ενδελεχή εξέταση η οποία αφορά και τις μαρτυρίες του περιβάλλοντος και τις δικές του τα συναισθήματα, τη διάθεση και τη συμπεριφορά να την κρίνεις κλινικά. Αυτός ο ασθενής λοιπόν, επειδή έχει έρθει και προηγούμενες φορές, έχει τύχει προηγούμενη φορά να βρεθεί αντιμέτωπος με την ίδια τη γιατρό. Από την ώρα που υπάρχει κάτι τέτοιο, η γιατρός βλέποντάς τον και το περιβάλλον το δικό του είπε ότι, τέλος πάντων, η γιατρός η συγκεκριμένη την ξέρουμε κάπως ότι υπάρχει ένα θέμα. Σκέφτηκε και για μένα σωστά έπραξε για να μπορέσει να είναι μέσα στα πλαίσια του νόμου να πάρει τηλέφωνο την εισαγγελία. Η εισαγγελία η οποία ενημερώθηκε, όντως είπε ότι είναι σκόπιμο και σωστό να μην υπάρξει εξέταση από την ίδια. Η τηλεόραση του Best απευθύνθηκε για το συμβάν στη διοικήτρια του νοσοκομείου, η οποία αναφέρει πως δεν επρόκειτο για άρνηση παροχής υπηρεσιών από την πλευρά της γιατρού. Θεώρησε σκόπιμο από τη στιγμή που ήταν στα εξωτερικά ιατρία να μην διώξει τον ασθενή με την έννοια ότι εκείνη την ώρα δεν είχε κάποιο πρόβλημα. Αυτό πρέπει να τονιστεί. Κανένας γιατρός δεν μπορεί με τίποτα να αρνηθεί βοήθεια σε ασθενή που χρήζει βοήθειας ιατρικής. Αυτό είναι κατακριτέο και δημιουργεί πρόβλημα. Δηλαδή, αν υπήρχε ένα οξύ επεισόδιο που γινόταν εκείνη την ώρα από τον ασθενή, όντως έπρεπε να παρέμβει. Από τη στιγμή όμως που δεν υπήρχε κάτι οξύ, η διάγνωση δηλαδή ήταν τέτοια από την πλευρά της ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τον ασθενή και για να μην τον αφήσει να φύγει εκτός, έκανε τη δέουσα πράξη η οποία ήταν αναμονή μέχρι να διευθετήσει το θέμα, παίρνοντας τηλέφωνο το ΕΚΑΒ, ζητώντας την αρρωγή του για να πάρει τον ασθενή και να μεταφερθεί στον πύργο, που είναι το πλησιέστερο, γιατί δεν έχουμε άλλα, ψυχιατρικό κέντρο το οποίο μπορούσε να τον υποδεχτεί. Επειδή όμως το ΕΚΑΒ δεν διέθετε όχημα, ήταν σε αναμονή. Η αναφορά σε μένα είναι ότι με το που άλλαξε η βάρδια, δηλαδή με το πρωινή βάρδια που ήρθε, για μένα αυτό το σημαίνει 8-9 η ώρα. Δεν μπορώ να το βάλω παραπέρα. Πιθανόν για X λόγους μπορεί να υπήρχαν άλλα προβλήματα, γιατί η κλινική είναι γεμάτη όντως. Με το που άλλαξε η βάρδια, ο γιατρός πήγε να ελέγξει ακριβώς τι γίνεται με τον ασθενή το συγκεκριμένο. Άρα, το γεγονός ότι δεν ήταν σε κάποια κρίσιμη κατάσταση και ότι δεν είναι αμέλεια, να το πω έτσι, δηλαδή δεν αμέλησε να δει κάποιον ο οποίος είχε ανάγκη, είναι γεγονός. Είναι σαφές ότι αν γινόταν κάτι κρίσιμο ή θα παρέμβαινε η ίδια, γιατί επεμβαίνεις σε αυτές τις περιπτώσεις για να δώσεις βοήθεια, για να μπορέσει τέλος πάντων να μην υπάρξει οποιαδήποτε συνέπεια στην υγεία του ασθενούς. Σε δεύτερη περίπτωση, το να πάρεις φιλικά οποιονδήποτε συνάδελφο
και να του πει έλα για βοήθεια, είναι θέμα τύχης αν θα το σηκώσει τηλέφωνο ή αν θα έρθει. Αν δεν είναι κάποιος υποχρεωμένος ή αν δεν έχει το μυαλό του, το εφημερεύει, όχι γιατί θα αποζημιωθεί, αλλά να είναι stand-by σκεφτόμενος ότι πρέπει να μπορεί να χρειαστώ. Αυτό δεν υπήρχε εκείνη την ώρα. Αλλά στην έσχατη των περιπτώσεων και ο διευθυντής ο ίδιος θα μπορούσε να έρθει. Δηλαδή θα ερχότανε, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ανακοίνωση με την οποία διαψεύδει ότι ο γιατρός αρνήθηκε να εξετάσει ασθενή επικαλούμενη προσωπικούς λόγους, εξέδωσε η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας. Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων, ο γιατρός ενήργησε με γνώμονα την υγεία του ασθενούς, σεβόμενη τον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας και το νομικό πλαίσιο. Όχι για λόγους προσωπικούς, αλλά για σοβαρούς ιατρικούς που εμπίπτουν στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Θεωρούν ανεπίτρεπτο, όπως τονίζουν, να χρησιμοποιούνται τέτοια γεγονότα που αφορούν στην υγεία ασθενών για κακής ποιότητας, συνδικαλισμό και δημιουργία εντυπώσεων. Μόνο με το επίδομα της πρόνοιας προσπαθεί να τα βγάλει πέρα μία μητέρα με τα τρία της παιδιά που έχει εγκαταληφθεί από τον σύζυγό της, σύμφωνα με τον εθελοντικό οργανισμό, το Φωτεινό Αστέρι, που κάνει έκκληση για βοήθεια. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Δυστυχώς η περιοχή δικιά μας δεν έχει ανάκαμψη πουθενά. Και άλλη μία περίπτωση βγαίνει στη δημοσιότητα αυτή τη φορά, γιατί δεν μπορούσαμε πλέον να τη βοηθήσουμε εμείς. Βοηθήσαμε λίγο, δεν μπορέσαμε τόσο πολύ, διότι είναι μία μητέρα με τρία παιδιά, την έχει εγκαταλείψει ο σύζυγος και μάλιστα αυτή τη στιγμή την συντηρεί και τη βοηθάει η γειτονιά. Και μάλιστα επειδή δεν μπόρεσε να πληρώνει τα νίκια και αναγκαστικά της κάνανε έξωση, τώρα φιλοξενείται σε μία γειτόνισσα, μέχρι να δούμε τι θα γίνει και με τα παιδιά και με την κυρία αυτή, η οποία μπορούμε εδώ να πούμε κιόλας ότι το ένα το παιδί έχει και πρόβλημα υγείας. Έχει παιδικό διαβήτη και είναι στην αρχή. Κάνει, από ό,τι μας είπαν, 6 με 7 μετρήσεις την ημέρα. Παίρνει ισουλίνη. Καταλαβαίνετε τώρα τι δύσκολη κατάσταση περνάει αυτή η μητέρα, η οποία παίρνει μόνο το ΚΙΑ. Λοιπόν, πιστεύουμε... Ψίχουλα, δεν φτάνουν για τίποτα. Λοιπόν, και αν σκεφτούμε ότι είναι τρία παιδιά και το ένα αυτό έχει πρόβλημα υγείας, όπως γνωρίζουμε, ο παιδικός ο διαβήτης χρειάζεται πολύ καλή τροφή και μια ειδική φαρμακευτική αγωγή. Τώρα από εκεί και μετά πιστεύουμε ότι ο κόσμος θα ανταποκριθεί στο κάλεσμα που κάνουμε ώστε να βοηθήσουμε αυτή την οικογένεια για να περάσει και αυτή αυτό το Γολγοθά που έχει τώρα να ορθοπαιδίσει όσο μπορεί. Εδώ μπορεί να επικοινωνήσει στα γραφεία τα δικά μας, να πάρει στα τηλέφωνά μας, είναι 2611-122-497 και 6981-044-800. Ή στην ιστοσελίδα μας να μπει μέσα στο Φωτεινό Αστέρι, να πάρει πληροφορίες από εκεί αν είναι εκτός πατρών, όπως μπορούμε να όλοι μαζί να βοηθήσουμε. Πολιτικά μπορεί να έχουμε βγει από τα μνημόνια, κοινωνικά όμως δεν έχουμε βγει. Δυστυχώς καθημερινά έρχονται οικογένειες καινούργιες και ζητάνε βοήθεια. Και δεν είναι μόνο οι οικογένειες, έχουν ξεκινήσει πλέον και έρχονται από φορείς. Δηλαδή, η κοινωνική υπηρεσία του νοσοκομείου μας έχει πάρει τηλέφωνο να βοηθήσουμε ανθρώπους οι οποίοι είχαν πάει ασθενείς από εκεί και σαν διάποροι. Μας έχουν πάρει δασκάλοι από τα σχολεία που έχουν οικογένειες τέτοιες. Πώς καταλαβαίνετε, η ανάπτυξη μπορεί να υπάρχει για κάποιους άλλους τομείς, αλλά όχι για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι άνεργοι. Και δεν είναι άνεργοι γιατί το θελήσαν αυτοί. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι. Ειδικά η δική μας περιοχή εδώ πέρα, η οποία ήταν βιομηχανική περιοχή, αυτή τη στιγμή ούτε καν γεωργική δεν έχει γίνει και τα χωριά είναι εγκατελειμμένα. Οι 26 χώρες της Μεσογείου επέλεξαν Ελλάδα. Mediterranean Beach Games 2019. Η Ελλάδα ξανά στο παιχνίδι. Κυρίες και κύριοι, την 1η Σεπτεμβρίου έχουμε αλλαγές σε δήμους και στην περιφέρεια. Αναλαμβάνουν καθήκοντα οι νεοεκλεγείς δήμαρχοι και περιφερειάρχες. Θα φιλοξενήσουμε σήμερα στο στούντιο έναν άνθρωπο που παίρνει στα χέρια του τα ηνία ενός δήμου της Αχαΐας. Μιλάω για τον κύριο Σπύρο Μιλωνά. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας.
1η Σεπτεμβρίου θα έχετε στα χέρια σας λοιπόν το Δήμο Δυτικής Αχαΐας, ένας Δήμος ο οποίος είναι αντιμέτωπος με αρκετά προβλήματα τα οποία περιμένουν λύσεις από εσάς. Ήδη διανύουμε την καλοκαιρινή περίοδο και τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα στην περιοχή και μιλάω για τα πολύ σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζετε με το νερό. Έχουμε δει ανακοινώσεις από εσάς, έχετε ζητήσει αρκετές φορές να έρθει έκτακτα να συζητηθεί το θέμα. Δεν ξέρω μέχρι σήμερα, δεν έχω καταλάβει τουλάχιστον εγώ, να έχει βρεθεί κάποια ουσιαστική λύση για κάτι που μπορεί να γίνει τώρα. Κυρία Παρασκευοπούλου, σας ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που μου δίνετε να μιλήσουμε μαζί σας απόψε και να πληροφορηθούν οι τηλεθεατές μας τα θέματα που ασχολούμαστε. Πραγματικά την 1η του Σεπτέμβρη, μετά από περίπου 40 μέρες, αναλαμβάνουμε την διακυβέρνηση, θα έλεγα, του Δήμου της Δυτικής Αχαΐας, όπου περισσεύουν τα προβλήματα και έχουμε προβλήματα σημαντικά και μεγάλα και τα οποία προβλήματα ζητούν αμέσως λύσεις. Το πρώτο που σας αναφέρατε είναι το θέμα της σύντριψης, το θέμα του νερού, όπου το οποίο πραγματικά ταλαιπωρεί αφάνταστα το Δήμο και τους συνδημότες μας και είναι μια πάρα πολύ μεγάλη άσκηση. Ακούμε διάφορα για το τι ακριβώς συμβαίνει. Εσείς όλο το προηγούμενο διάστημα γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ για να ενημερωθείτε για όλα τα προβλήματα που υπάρχουν και για το νερό. Τι γίνεται τώρα στην περιοχή και πώς μπορούμε να δούμε άμεσες λύσεις. Ακούστε, αυτή την περίοδο θα έλεγα από την εκλογή μας και μετά παρακολουθούμε συνεχώς τις υπηρεσίες του Δήμου. Καταγράφουμε προβλήματα, γνωριζόμαστε με το προσωπικό και με τα στελέχη του. Και σαφώς, όπως είπα και το είπατε και εσείς, το μεγαλύτερο πρόβλημα μας είναι αυτό της σύδρευσης, όπου έχουμε συνεχώς προβλήματα έλλειψης του νερού σε όλη την επικράτεια του Δήμου. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και έτσι το βιώνει ο κόσμος εκεί της Δυτικής Αχαΐας. Και από τη δική μας τη μεριά προσπαθούμε συνεχώς να προτείνουμε λύσεις στην Δημοτική Αρχή, δεδομένου ότι ακόμη τυπικά δεν είμαστε υπεύθυνοι γι' αυτό, όμως ήδη έχουμε προκαλέσει 2 συναντήσεις με τη Δημοτική Αρχή. Έχουμε προτείνει μια δέσμη μέτρων, τα οποία θεωρούμε ότι είναι εκείνα τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να λειτουργήσουν αμέσως στην κατεύθυνση του να βελτιώσουμε την κατάσταση της λειψιδρίας. Ο κύριος μας στόχος λοιπόν με αυτά τα μέτρα, που είναι περίπου 10 βήματα, πολύ συγκεκριμένα, στοχεύουμε στο να βελτιώσουμε την κατάσταση του προβλήματος της λειψιδρίας και πράγματι να βάλουμε τη βάση για να μπορέσουμε να ανατάξουμε την ΔΕΙΑΔ, γιατί μιλάμε για μια εταιρεία η οποία επί της ουσίας είναι νεκρή. Και αυτή η έκφραση δεν θα έλεγα ότι είναι μια έκφραση παρατραβηγμένη ή έκφραση που θα μπορούσαμε να τη χρησιμοποιήσουμε στην προεκλογική περίοδο, αλλά είναι μια πραγματικότητα δυστυχώς. Δεδομένου ότι η ΔΕΙΑΔ, η Εταιρεία Ίδρυσης Αποχέτευσης του Δήμου της Δυτικής Αχαΐας, έχει πάρα πολλά και μεγάλα προβλήματα. Το πρώτο και σημαντικό ότι έχει τεράστια χρέη. Τα χρέη της πρέπει να είναι πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ στη ΔΕΗ, στους προμηθευτές και στους συνεργάτες του εξωτερικού. Έχει άμεσα πληττά πάνω από 500.000 ευρώ δικαστικές αποφάσεις και όποιο χρήμα μπαίνει στο ταμείο αμέσως κατάσχεται. Δεν έχει προσωπικό, δεδομένου από τις 4 Απριλίου και μετά έληξε η συνεργασία, έληξε η περίοδος που προσωπικό του Δήμου είχε μεταφερθεί στη ΔΕΙΑΔ και από τότε και μετά επιέστρεψε το προσωπικό και η ΔΕΙΑΔ αυτή τη στιγμή δεν έχει καθόλου προσωπικό. Οι οφειλές, ένα επίσης πολύ μεγάλο, οι οφειλές των πελατών της προς την εταιρεία είναι πάνω από 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Δεν υπάρχει επί της ουσίας οργανωμένο δίκτυο και σύστημα αντιμετώπισης των βλαβών. Δεν υπάρχει οργανωμένη υπηρεσία καταγραφής και έκδοσης των λογαριασμών. Όπως καταλαβαίνετε, με αυτά και τα λίγα που σας λέω, είναι μια εταιρεία που είναι πραγματικά ένας εφιάλτης και χρειάζονται πάρα πολύ μεγάλες και συντονισμένες προσπάθειες να μπορέσουμε να την ανατάξουμε και να πούμε ότι πραγματικά μπορεί να ξεκινήσει ως εταιρεία να λειτουργεί. Νομίζω ότι, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι χρειάζεται και η συμβολή των δημοτών. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά κατά καιρούς για το τι μπορεί να συμβαίνει με το νερό. Δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει, ακόμη και για παροχές που καταλήγουν αλλού. Μιλάμε για παράνομες παροχές. Με το νερό που θα έπρεπε να πίνουμε, ποτίζουμε. Νομίζω ότι χρειάζεται η συνεργασία των πολιτών, των δημοτών. Συμφωνώ απολύτως και ευχαριστώ που το τονίζετε αυτό. Η δική μας προσπάθεια,
Για όλα τα θέματα, για τα μικρά και τα μεγάλα, θα ενημερώνουμε και θα ζητάμε τη συνεργασία και τη συμμετοχή των πολιτών, των συνδημοτών μας. Αυτό είναι μέγιστη υποχρέωση, θα έλεγα, προς τη δημοκρατία μας, αλλά και προς το Δήμο. Και θα ήθελα να το τονίσω αυτό πάρα πολύ, γιατί θεωρούν πολλοί ότι ο Δήμος είναι μια ξένη υπηρεσία, μια ξένη αρχή, ένας θεσμός ο οποίος δεν μας αφορά και από τον οποίο μπορούμε μόνο να απαιτούμε. Δεν είναι έτσι. Ο Δήμος χρειάζεται τη συμμετοχή και την στήριξη και τη βοήθεια όλων, δεδομένου, με το δεδομένο όμως ότι ο Δήμος να προσφέρει πραγματικά, όσο το δυνατόν καλύτερες υπηρεσίες προς το Δημότη. Η δική μας προσπάθεια λοιπόν έκειται στο να δώσουμε πρώτη το χέρι προς το Δημότη, δίνοντας μια καλά οργανωμένη, έναν καλά οργανωμένο Δήμο και τις υπηρεσίες που θα προσφέρει προς το Δημότη. Παράλληλα όμως παρακαλούμε τους Δημότες να αντιληφθούν ότι είναι δική τους υπόθεση, είναι και δική τους μόνο υπόθεση να έχουν νερό, και γι' αυτό θα πρέπει να αποφύγουμε φαινόμενα κατασπατάλιση του νερού, ιδιαίτερα την κρίσιμη αυτή περίοδο που βιώνουμε, και δεύτερον φαινόμενα κλοπής του νερού. Αυτά ως Δημοτική Αρχή είμαστε υποχρεωμένοι. Οι νοποί, έχουμε πάρα πολύ νοποί την λαϊκή εντολή και το πρόγραμμα το οποίο εκθέσαμε στο Δημότη και με το οποίο πήραμε και την πλειοψηφία, και μας επιβάλλεται η λήψη μέτρων, των αναγκαίων μέτρων, στο να ξαναζωντανέψει η ΔΕΙΑΔ, με στόχο στο τέλος της ημέρας να έχουμε όλοι διαθέσιμο σε ποιότητα και σε ποσότητα που πρέπει το αγαθό του νερού. Γι' αυτό καλούμε λοιπόν τον Συνδημότη, με την ευκαιρία που μας δίνεται απόψε, να σκεφτεί ότι δεν είναι σωστό να κάνουμε αλόγιστες χρήσεις του νερού ή άλλες χρήσεις του νερού τη στιγμή που πάρα πολλοί συνδημότες δεν έχουν αυτό το νερό, αυτό το αγαθό που λέγεται νερό. Είναι και δική τους υπόθεση λοιπόν το να έχει νερό ο κόσμος της Δυτικής Αχαΐας. Με συνεργασία μπορούν όλα να γίνουν και σαφέστατα. Είμαι σίγουρη ότι θα γίνει μια πάρα πολύ σημαντική προσπάθεια, όπως προσπάθεια θα πρέπει να γίνει και σε δύο ακόμη πολύ σοβαρά θέματα, και τα λέω και τα δύο, καθαριότητα και τα ζητήματα οδοποίησης που είναι πολύ σοβαρά στην περιοχή. Σαφέστατα, και αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα και ευχαριστώ που μου δίνετε πάλι την ευκαιρία να συζητήσω και με αυτά. Το πρόβλημα της καθαριότητας είναι μέγα και το θεωρώ μαζί με το νερό δύο πάρα πολύ μεγάλους σοβαρότατους συντελεστές στο να πάμε και να αναδείξουμε τη Δυτική Αχαΐα. Θα σας έλεγα ότι αυτά συνδέονται πέραν του θέματο, πέραν των ότι είναι θέματα που απαντάν και λύνουν προβλήματα στην καθημερινότητα του Δημότη. Αυτά τα δύο, όπως και κάποια άλλα, είναι θέματα τα οποία άπτονται και της ανάπτυξης του τόπου. Δεν μπορείς λοιπόν να λες ότι δεν έχω νερό, δεν έχω καθαρό Δήμο, αλλά παράλληλα θέλω να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, να έρθουν κάποιοι άνθρωποι να επενδύσουν κλπ. Γι' αυτό και το νερό, αλλά και αυτό το θέμα του συγκεκριμένου της καθαριότητας, αφενός μεν σχετίζονται με το επίπεδο της διαβίωσης του λαού της Δυτικής Αχαΐας, άρα παράλληλα έχουν και την αναπτυξιακή διάσταση την οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Και να ξεκαθαρίσω και στο θέμα αυτό, υπάρχουν πάρα πολλά και σημαντικά προβλήματα τα οποία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Και θα έλεγα ότι το πρώτο και σημαντικό είναι η συχνότητα με την οποία γίνεται η αποκοδομή των απορριμμάτων. Τα θέματα της ύπαρξης πράσινου σημείου, τα θέματα της ανακύκλωσης είναι πολλά και μεγάλα θέματα τα οποία θα πρέπει να λειτουργήσουμε, να αναδείξουμε, να γίνουν βιώματα στο λαό της Δυτικής Αχαΐας για να μπορέσουμε να έχουμε αποτελέσματα. Και ένα πάρα πολύ σημαντικό και μεγάλο βήμα είναι η κατασκευή του διακομματιστικού κέντρου, του σταθμού μεταφόρτωσης στη Δυτική Αχαΐα των απορριμμάτων, έτσι ώστε να συγκεντρώνονται αυτά τα απορρίμματα καθημερινά σε έναν ενδιάμεσο σταθμό και από εκεί να μην μεταφέρονται με τα ίδια τα αυτοκίνητα των απορριμμάτων στον Χιτά, αλλά με ένα πιο μεγάλο αυτοκίνητο σε συμπιασμένη μορφή να μεταφέρονται στο Χιτά για λόγους οικονομίας, αλλά και για λόγους μεγαλύτερη συχνότητα, πιο μάλλον συχνή αποκομιδή των απορριμμάτων. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στάδιο αυτό, η κατασκευή αυτού του ενδιάμεσου σταθμού, το οποίο είναι από τις πρώτες μας προτεραιότητες να ξεκινήσουμε τις μελέτες και να πάμε στην υλοποίησή του στη συνέχεια. Οδοποιία, οι δρόμοι είναι σε κακά χάλια στη Δυτική Αχαΐα. Ειδικά η αγροτική, ειδικά στα χωριά. Θα λέγα ότι και αυτό είναι ένα επίσης πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Και το είχαμε σηκώσει και πάρα πολύ ψηλά στην προεκλογική εκστρατεία μας. Γιατί όντως είναι ένα θέμα το οποίο ταλαιπωρεί τους δημότες μας. Και παράλληλα θα έλεγα ότι είναι και ένα θέμα
το οποίο έγινε και πολύς δώρος γιατί χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον ως, ως μέτρο, θα έλεγα, παλαιοκομματικό, ως μέτρο ρουσφετολογικό για την, στην προεκλογική περίοδο. Φτάσαμε στο σημείο να φτιάχνονται αγροτικοί δρόμοι με απευθείας αναθέσεις παντού, πολλές φορές να μην εξυπηρετούν τις ανάγκες του Δημότητα, αλλά να εξυπηρετούν ανάγκες συγκεκριμένων φύλων της Δημοτικής Αρχής. Και όλα αυτά βέβαια είναι αναποτελεσματικά, δημιουργούν πολύ μεγάλα προβλήματα στα οικονομικά του Δήμου και δεν φέρνουν και κανένα αποτέλεσμα, γιατί πραγματικά ο κόσμος της Δυτικής Αχαΐας βίωσε ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα τον προηγούμενο χειμώνα με τους δρόμους, τους αγροτικούς, στην κακή τους κατάσταση, με συνέπεια να μην μπορούν πάρα πολλές φορές να εξυπηρετηθούν είτε οι αγρότες είτε οι κτηνοτρόφοι. Θα γίνει κάποια καταγραφή, θα μπουν κάποια πράγματα, φαντάζομαι, σε προτεραιότητα. Η δική μας η προτεραιότητα σε αυτό είναι καταρχήν η θεσμική λειτουργία σε όλο το θέμα. Δεν θα το χρησιμοποιήσω σαν κομματική, σαν μια περίπτωση προσμέτρησης ψήφων υπερημών. Αυτές είναι οι τακτικές τις οποίες απεχθανόμαστε, δεν θα τις χρησιμοποιήσουμε ποτέ και έχουμε ως στόχο βάλει στο κάθε, στην κάθε κοινότητα με προτεραιότητα και με συνεργασία των Προέδρων και των τοπικών χώρων εκεί να επεμβαίνουμε οργανωμένα έτσι ώστε από τους κύριους δρόμους και συνέχεια στους δεύτερες και τρίτης κατηγορίας δρόμους να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε αυτό το πάγιο αίτημα των αρρωτών και των κτηνοτρόφων της Δυτικής Αχαΐας. Ευχόμαστε σταδιακά να δούμε τη Δυτική Αχαΐα να αλλάζει και οι δρόμοι να είναι προσβάσιμοι και οι κάτοικοι της περιοχής να μην διαμαρτυρούνται συνεχώς για την κατάσταση που επικρατεί. Δεν έχω πολύ χρόνο στη διάθεσή μου, όμως πρέπει να σας θέσω ένα πολύ σοβαρό ερώτημα. Η αγροτική οικονομία είναι αυτή που στηρίζει την Δυτική Αχαΐα. Βέβαια, έχετε και το κομμάτι του τουρισμού. Πολύ όμορφα μέρη. Υπάρχουν δυνατότητες για να αξιοποιηθούν, να συνδεθούν όλα αυτά και να ανέβει πολλά σκαλιά πιο πάνω η περιοχή. Υπάρχει, φαντάζομαι, ένας σχεδιασμός και για αυτό. Ακούστε, το θέμα, αυτά τα θέματα που αναφέρατε, το θέμα της αγροτικής ανάπτυξης, θα έλεγα της κτηνοτροφίας, του πρωτογενούς τομέα, αλλά και του τουρισμού, είναι τα θέματα τα οποία θα έλεγα ότι μπορούν να απογειώσουν τη Δυτική Αχαΐα. Όμως, και σε αυτό, σαν περιοχή, δυστυχώς, έχουμε πάρα πολλά θέματα στα οποία βρισκόμαστε, είμαστε πάρα πολύ πίσω. Η δική μας η προεκλογική σκέψη, αλλά και η σημερινή μας σκέψη, είναι ότι θα πρέπει ως Δυτική Αχαΐα να αποκτήσουμε, να ολοκληρώσουμε την αντιμετώπιση των καθημερινών μας προβλημάτων. Σας είπα και νωρίτερα, δεν μπορείς να μιλάς για ανάπτυξη όταν δεν έχεις νερό, δεν έχεις δρόμους, δεν έχεις καθαριότητα. Βασικά. Η δική μας λοιπόν η στόχευση είναι, θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα πλέγμα αντιμετώπισης των προβλημάτων της καθημερινότητας, νερό, αγροτική οδοπία, καθαριότητα και ούτω καθεξής, και στη συνέχεια να κάνουμε σε συνεργασία με τις αρχές και κυρίως να δημιουργήσουμε, να συνενώσουμε όλο το δυναμικό της Δυτικής Αχαΐας, τους διάφορους συλλόγους, τον Αγροτικό Σύλλογο, τον Εμπορικό Σύλλογο, τους φορείς των ξενοδόχων και μια σειρά άλλων φορέων, να αποκτήσουμε ένα δυναμικό το οποίο να απαιτήσουμε στη συνέχεια λύσεις για τα προβλήματα τα μεγάλα και τα αναπτυξιακά της περιοχής. Ένα μείζον, θα έλεγα, πρόβλημα είναι η επέκταση του φράγματος, είναι πρόβλημα άρδευσης, είναι το θέμα της επέκτασης του φράγματος, διόρυγας του ποινιού μέχρι την κάτω Αχαΐα, όπου μέσω αυτού θα καταφέρουμε να μειώσουμε το κόστος παραγωγής των αγροτών. Θεωρώ ότι είναι ένα πρώτο βήμα, ως πρώτο μέλημα θα το ακολουθήσουμε, θα το διαπραγματευτούμε, θα το απαιτήσουμε και παράλληλα θεωρώ ότι πέραν των βημάτων αυτών θα προσπαθήσουμε μέσω διαφόρων ενεργειών και θεμάτων και προγραμμάτων να αλλάξουμε και λίγο την κουλτούρα του λαού της Δυτικής Αχαΐας στα θέματα παραγωγής, δεδομένου ότι ένα πάρα πολύ μεγάλο και σημαντικό πρόβλημα των αγροτών μας είναι ότι όλες οι καλλιέργειες είναι παραδοσιακές καλλιέργειες και υστερούμε πάρα πολύ στα θέματα μεταποίησης, εμπορίας, τα οποία είναι τα μεγάλα προβλήματα, θα έλεγα, και της πατρίδας μας συνολικά και θα πρέπει, θεωρώ, να δώσουμε μεγάλο βάρος και σε αυτό. Αυτά τα θέματα δεν είναι θέματα του Δήμου καθαρά, αλλά νομίζω ότι ο Δήμος μπορεί να αποκτήσει εκείνο το δυναμικό και να γίνει εκείνος ο πόλος ο οποίος μπορεί να βοηθήσει και πάρα πολύ στο συγκεκριμένο θέμα. Παράλληλα, το θέμα του τουρισμού είναι επίσης πολύ σημαντικό και μεγάλο και σε αυτό το θέμα νομίζω ότι μπορεί να κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Ο Δήμος έχουμε πάρα πολλές ιδέες στο μυαλό μας, θα συνεργαστούμε πάρα πολύ με τους φορείς της Δυτικής Αχαΐας γι' αυτό και συνολικά θα έλεγα ότι πρέπει η Δυτική Αχαΐα να αποκτήσει ένα brand name
Σήμερα, αν πει Δυτική Αχαΐα, θα σου πούνε πολλοί δεν ξέρω τίποτα και πραγματικά δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Θα πρέπει όλοι εμείς λοιπόν που σχετιζόμαστε και αγωνιζόμαστε για τα κοινά και για το καλό του τόπου μας να συμβάλλουμε στην δημιουργία ενός brand name για τη Δυτική Αχαΐα, μια ταυτότητα που να ακούς Δυτική Αχαΐα και να σου λέει κάτι. Εσείς ξεκινάτε, 1η Σεπτεμβρίου έχετε το Δήμο στα χέρια σας, οι πολίτες σας έχουν εμπιστευτεί και περιμένουν το έργο και την υλοποίηση και βέβαια μέσα στα επόμενα χρόνια η Δυτική Αχαΐα να ανέβει όπως είπα κάποια σκαλιά και να πετύχετε αρκετά πράγματα από όλα αυτά που ακούσαμε και μπορούν να γίνουν και ακόμη περισσότερα που έχετε στο πρόγραμμά σας και στο σχεδιασμό σας. Εγώ θα σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας σήμερα στο δελτίο μας. Θα έχουμε την δυνατότητα να τα πούμε και το επόμενο διάστημα. Κυρία Παρασιωπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για τα θέματα αυτά. Η υπόσχεση δική μας είναι και στον Δήμο της Δυτικής Αχαΐας ότι θα αγωνιστούμε συνειδητά, οργανωμένα, με αποτελέσματα για ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο και πιστεύω θα βάλουμε πάρα πολύ καλά το λιθαράκι μας να στρίψουμε τον τόπο προς αυτή την κατεύθυνση. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Καλό σας βράδυ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από όλους εμάς. Ευχές για ένα πολύ όμορφο βράδυ. Να είστε καλά. Γεια σας.